Κύριε Τορναρίτη. Never surrender. Never surrender πίσω. Μα ήταν που γίνεται. Εδώ πιστεύω. Ακούτε με. Ακούμε μια χαρά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι το εξώφυλλο του βιβλίου μου μάλλον. Α, το Never Surrender, το Never Surrender είναι και το μυστικό του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει πολλά μυστικά που ούτε εγώ ο ίδιος ακόμα δεν τα ανακάλυψα. Είναι μια παράξενη κατάσταση. Με έναν πολύ χαμηλό προϋπολογισμό. Παλεύουμε εκεί, εισάξια, βλέπουμε όλους τους αντιπάλους στα μάτια. Κάτι συμβαίνει. Είναι το μεγάλο στοίχημα του Ολυμπιακού η φετινή χρονιά. Παρέτησα να παίζω στοιχήματα, μάλλον βελτίωσα το, δεν έχω πλέον σχέση με τα στοιχήματα. Απλώς πάντα μου αρέσει προσωπικά να είμαι νικητής, ό,τι κάνω. Και με τον Ολυμπιακό θέλω να είμαι εκεί, ό,τι και να συμβαίνει. Δύσκολο όμως το κύριε Τορναρίτη, το να θέλω και τον μπορώ ενδιαφέρουν. Για να το θέλετε και να το δείχνει και ο Ολυμπιακός ότι μπορεί, προφανώς έχουν έρθει πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Και για ένα Ολυμπιακό που δεν έχει πίσω του πολλά λεφτά για να σπρώξει στη μεταγραφική περίοδο, κάτι καλό φτιάχνεται ή κάποιο δρόμο καλό έχετε βρει να φέρνετε πολύ καλούς παίκτες. Η αλήθεια είναι ότι από αυτούς που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τουλάχιστον, στα ψηλά που είμαστε γιατί στο βαρό στάδιο, έχουμε τον πιο χαμηλό προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός μας είναι δύο ποδοσφαιριστές αυτών των ομάδων. Αν το πολύ είναι τρεις. Πώς γίνεται η επιλογή? Πόσος είναι ο προϋπολογισμός σας, Πρόεδρε? Σας είπα, είναι δύο ή τρεις ποδοσφαιριστές των μεγάλων ομάδων. Από εκεί. Αλλά τρεις ποδοσφαιριστές μπορεί να είναι και 350.000, ξέρω εγώ, ο ένας. Μπορεί να είναι και 250 όμως. Κάπου εκεί. Κάπου. Τρία, αν το κάνετε τούτα που είπατε επί τρία. Αυτό είναι το στοίχημα. Δηλαδή κοντά στο εκατομμύριο. Κοντά στο εκατομμύριο. Ναι, κάπου εκεί. Πέρσι ο Ολυμπιακός. Το στοίχημα μας αυτό είναι. Δηλαδή να μπορούμε να, εμένα προσωπικά, και το είχα πει κιόλας, ότι είχα πει θα φέρω έναν προπονητή, ο οποίος θα παίρνει, ξέρω εγώ, 2-3 χιλιάδες. Κάποτε σε ένα βίντεο που έκανα. Επίσης είχα πει ότι δεν θέλω να φέρω μικρούς ποδοσφαιριστές, χωρίς ψηλά συμβόλαια. Και φαίνεται ότι δεν είναι τα ψηλά συμβόλαια που κάνουν τις ομάδες. Για μένα αυτό πλέον είναι πιστεύω. Δηλαδή, ό,τι για να συμβιώσει και να φύγουν από τον Ολυμπιακό θα έρθουν καλύτεροι. Και το απόδειξα κιόλας. Το καλοκαίρι είχε πάρα πολλούς ψήθυρους, ειδικά από παδούς του Ολυμπιακού. Φύγαν 5 παίχτες, φύγαν οι διεθνείς κτλ. Και όπως είδατε, έχουν έρθει καλύτεροι ποδοσφαιριστές. Ποιος τους επιλέγει? Το τελευταίο okay είναι το δικό μου, η διέστηση. Αλλά δεν σας το κρύβω ότι αυτή τη δουλειά την έχω μάθει από τον κύριο Πετράκη. Τον Γιάννη τον Πετράκη, ο οποίος είναι το καλό του αυτό. Δηλαδή να τον έχεις προπονητή την καλοκαιρινή περίοδο και να διαλέγεις παίχτες μαζί του. Φαίνεται πως και ο γιος έχει αυτόν τον χάρισμα. Και όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν έρθει από κοινού. Έτσι όπως μας τα λέτε, κύριε Τορναρίτη, τον επόμενο χρόνο τις επιλογές θα τις κάνετε κατευθείαν εσείς. Από τη στιγμή που έχετε μάθει από τον Γιάννη Πετράκη, από τη στιγμή που έχετε μάθει από τον Γιώργο Πετράκη, τον επόμενο χρόνο τις επιλογές δεν θα χρειαστείτε προπονητή, θα τις κάνετε εσείς και θα τις δώσετε του προπονητή. Προς το παρόν, ας μείνουμε στο τώρα. Δηλαδή, τώρα, όταν σκέφτεσαι το μέλλον, προκαλεί άγχος και έθελα να το σκεφτούμε. Το σίγουρο είναι ότι αν είμαι στο Ολυμπιακό, θα είναι πιο δυνατός τώρα. Κάθε χρόνο θα είναι και καλύτερα. Πέρσι ο Ολυμπιακός πήγε μέχρι τον τελικό κυπέλλου. Φέτος θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα? Δεν έχουμε βάλει τέτοιες βλέψεις. Ας καθαρίσουμε πρώτα την παραμονή μας στην κατηγορία, να κοιμόμαστε άνετοι τις νύχτες. Και από εκεί και πέρα ο στόχος μας είναι να μπούμε στην εξάδα. Φέτος υπάρχει και το jackpot των 5 ομάδων που πάει στην Ευρώπη και αν τα καταφέρουμε, γιατί όχι. Έχουμε την ομάδα, έχουμε τους ποδοσφαιριστές, έχουμε τον προπονητή. Υστερούμε λίγο στο οικονομικό, είναι αλήθεια. Αυτή η επίσκεψή μας στο ΓΑΣΥΠ εμένα προσωπικά με έχει απογοητεύσει πλήρως, διότι δώσαμε πάρα πολλά λεφτά και δεν τα πήραμε πίσω. Άλλα περίμεναν, άλλα ήρθαν. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Αν εξαιρέσουμε αυτό το κομμάτι, όλα είναι υγεία στο Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει κανένα χρέος. Τουλάχιστον όσο γνωρίζω, εκτός κάτι που αν παρουσιάζεται κανέναν προϊστορικό, χωρίς να έτσι που μέσα που συμβαίνουν,
Είμαστε υγιής ομάδα σε όλους τους τομείς, όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι πληρωμένοι. Αυτό είναι το α και το ω. Και είμαι παρόν, μιλώ με τον κάθε ποδοσφαιριστή προσωπικά, έχω ιδιαίτερες σχέσεις μαζί τους. Βάλω τους ενέσεις αν χρειαστεί, εγκεφαλικές ενέσεις, μην πάει ο νους σας ανάλογα με την εβδομάδα, με ποιον παίζουμε, και λέω ποιους να πιάσω, να τους φέρω κοντά, να κάνω να φτιάξω και τα λοιπά. Κάτι μαγικά. Εντάξει, καταφέραμε πέρσι, βάλαμε πέντε παίχτες στην Εθνική Κύπρου, Κύπριους, επειδή πιάνε από 2.000 το μήνα μέχρι πέντε, τώρα πώς γίνονται τούτα όλα. Εντάξει, θα δείξει. Έχει λίγη μαγεία μέσα. Έτσι, και σας κρύβω ότι έχουμε και φέτος 7-8 ποδοσφαιριστές που ακόμα έκαναν την... Ακόμα παίζουν, να τους δείτε, ενώ ο Κρίστιαν Φώτη, ο Πιλαβάς ο Ξένιος, ο Μιχάλης ο Χριστοδούλου, ο Καραγιάννης, ο Θεόδωρος Αντρονίγου, ο Ανδρέας ο Μιχαήλ, οι δυο μικροί που έδειξα πέρσι σημείας ζωής και φέτος, ο Χαραλάμπος και ο Φίλιππος ο Ευτυχίδης. Ψήνουμε καλά πράγματα. Τούτοι όλοι μαζί μπορεί να πιάνουν τον μισό του κάποιου που τους πουλαλούσαμε. Λοιπόν, και αυτό είναι το μυστικό μας, να ξέρετε, να μπορούμε να στείλουμε ομάδες με χαμηλόμισθους ποδοσφαιριστές, διαφορετικά δεν έχουμε καμιά πιθανότητα να συναγωνιστούμε αυτά τα τεράστια τα budget και τα ποσά που τα τηλεοπτικά και τα λοιπά που μαζεύουν οι αντιπάλοι μας. Είπες μας τους όλους τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Είμαστε στους μικρούς. Ζωνεκτάριος ο Αλεξάνδρου δάμε. Βλέπω τον. Ο Νεκτάριος όμως είναι λίγο πιο μεγάλος. Δεν μπορείς να τον πάρεις στην ομάδα σου. Σταμάτησε. Είχα ζήνει να τον έπαιρνα πριν δύο χρόνια, αλλά προτίμησα τον Καραβίδα. Όχι, είναι πρώτο. Όπα, έλα, Νεκτάρια, πάντα τώρα. Κάμε πρόταση. Ναι. Σε τρία πέντε κλείσε ένα άλλο. Ώσπου να αποφασίσω. Πρόεδρε, κλείσε ένα άλλο. Ποιον έκλεισε. Α, τελικά εντάξει. Αν έκλεισε άλλο, εντάξει, αλλά δεν απάντησα. Δεν φορά απάντησες εσύ. Πρόεδρε, έδωσες Ψάλτη, Ζαχαρίου, Κίκο, Σωτηρίου. Ο επόμενος, ενός αρφό. Υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής τώρα που μας το ζητεί μια ομάδα που αγωνίζεται στο Champions League στην Αφρική και μιλούμε μαζί τους. Ποιος? Αν το δώσουμε και αυτό, να βγάλουμε και τον προϋπολογισμό μας. Ο Σαρφό. Όχι, ο Σαρφό πάει για μεγάλα νούμερα. Ο Βίλσον. Όχι, δεν μπορώ να σας πω. Γιατί δεν μπορείς να μας πεις. Δεν μπορεί, αυτά δεν είναι... Ήταν μας το είπες πριν λίγο ότι έχεις πειράσει. Δεν θα κάνουμε καθ' κάτι, χωρίς να είναι σίγουρο, ναι, τι να σας πω. Στα πόσα δίνεται το Σαρφό. Είχαμε προτάσεις για το Σαρφό, μεγάλες, πέραν του ενός εκατομμυρίου. Ναι, εσείς στα πόσα συνενείτε. Δεν ξέρω, πρέπει να το δούμε λίγο, να βάλει κανέναν γκολ, να κάνει καμιά ασίστ. Μιλώ μαζί του, τώρα ήμουν μαζί του να καταλάβετε πριν έρθω εδώ. Εντάξει, είχε και εκείνον το ατυχές το γεγονός εχθές που μες στο γήπεδο. Πρέπει να φάει κότσιν για μένα. Αν είδατε υπόψη το παιχνίδι Manchester United, Liverpool, ευτυχώς που έτυχε. Είδεν τον Νεκτάριος. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είχε ακριβώς το ίδιο και χειρότερο. Απλώς μάθαμε μέσα στην Κύπρο και το λέω με τον Τοβάρ. Με το, να δούμε τα πέναρτι όπως τα πρωτοβρόχια. Δηλαδή είναι απίστευτο το ότι γίνεται με τα βαρ, με το παραμικρό. Γίνεται ένα σέρα που μπουν ένα μέτρο, φωνάζουν όλοι πέναρτι όπως τον Τισπάφ, α πούμε, κτλ. Χάσαμε το μέτρο. Εμένα η άποψή μου στην αρχή λέω πρέπει να κότσινη. Τούτε διότι όντως, αλλά άμα το δεις καλά, εντάξει, έκαμε το πόδι του πάνω, αλλά δεν το έκαμε με τέτοια δύναμη, δηλαδή για να χτυπήσει, να προκαλέσει ζημιά ή κάτι. Η αντίδραση όμως τιμωρείται, Πρόεδρε. Για να είμαστε σωστοί. Με κίτρινη κάρτα. Τούτη αντίδραση, είδατε το τζοπόψε σαν αγγλικό επίπεδο και πολύ χειρότερο. Με τον Κριστιανό Ρονάλτο αναφέρεστε. Τον Ρονάλτο ακριβώς. Και δέχτηκε κίτρινη κάρτα. Και δεν τύχε από γίνεται τον το πράγμα. Έγινε για να. Επειδή έπρεπε να γίνει. Τίποτα δεν γίνεται στην τύχη. Τώρα δεν είμαι και πολύ ευτυχισμένος με αυτήν την κίνηση του Σαρφό και σίγουρα έχω ήδη μιλήσει μαζί του και θα ξαναμιλήσω και τα λοιπά. Γιατί είχαμε και πέρσι έτσι καιρό, πέρσι είχαμε το ίδιο πράγμα, να θυμάστε στη Λεμεσόν, κάτι σε εξαγωνιστικές. Με την ΑΕΛ. Ναι. Έστειλε μου μήνυμα ο Ανδρέας ο Βιολάρη είναι ο Σάλι ο παίχτης που έχεις πρόταση. Ποιος είναι ο Ανδρέας ο Βιολάρη? Ο Ανδρέας ο Βιολάρης ο συνεργάτης μας, ο συνάδελφος. Συνάδελφος. Πού το ξέρει? Έχει πιέσει. Έστειλε μου προφανώς τις πηγές. Για να μας απαντάς με τον τρόπο σημαίνει ο Σάλι.
Εντάξει, τέλος πάντων. Μπορεί να είναι άλλο άτι. Αλλά έτσι σήμερα ότι να το δώσουμε. Ναι. Να δούμε, να σημειωθούμε πάνω στο θέμα. Okay. Εμάς είπες, ποιος θα είναι ο επόμενος που θα δώσεις, Σαρφό ή Wilson? Κοιτάξτε, όλοι είναι προς πώληση. Ό,τι φεύγει θα έρχεται κάτι καλύτερο. Έχω τους μητσούς έτοιμους. Μόλις φεύγει ένας, πιάνω τους, φέρνω τους στο μαχαζί. Κάθομαι μαζί τους και ώρες, μετά άλλο δυο και άλλο δυο. Και σιγά σιγά ψήνεται το πράγμα. Με φάστε τίποτα. Είναι δουλειά μου. Okay. Ένα ανήσυχο. Μακάρι να πουλούμε παίχτες να ζούμε. Διότι δυστυχώς τα εισοδήματα του Ολυμπιακού είναι μηδαμινά. Για τώρα τα πράγματα που θέλουμε, που λέμε, ας πούμε, που μιλάτε εσείς και ξέρω εγώ για ψηλά και πρωταθλήματα και κύπελλα και τα λοιπά, μα πρέπει να έχει λεφτά, χωρίς λεφτά πιάνε το αθλήμα. Σωστό. Οπότε, πρόεδρε, κάνετε μια προσπάθεια για προπονητικό κέντρο. Πού βρίσκεται αυτή η ιστορία? Και για γήπεδο μαζί με την Ομόνια. Πού υπάρχει αυτή η ιστορία? Έχουμε προχωρήσει, έχουμε στείλει, σαν Ολυμπιακός έχουμε στείλει επιστολές στον ΚΟΑ, κάναμε συναντήσεις στο χτιματολόγιο, βρήκαμε και το μέρος. Στο μέρος αυτό που βρήκαμε, έχω προσωπικά ιδιόκτητη γη δίπλα, κοντά στο Γασιπί, μεγάλο κομμάτι γης, γύρω στα 20.000 μέτρα, και πιντώσαμε ένα κομμάτι που ζητήσαμε από το κράτος, που τον ΚΟΑ. Και με ξέρετε τώρα τις διαδικασίες, το τρέχα γύρευετες, της χώρας μας γενικότερα, αυτά από του ΚΟΑ. Οπότε αναμένουμε επιστολές, χαρτούθια, βάσει, έρχονται κτλ. Τώρα τα πράγματα κανονικά πρέπει να γίνονται σε ρηπή οφθαλμού για απαντήσεις. Απλώς, επειδή μιλάμε για το γήπεδο και επειδή είπατε προηγουμένως ότι απογοητευτήκατε με το Γασιπί, αλλά περιμένατε και άλλα ήρθαν. Νομίζω ότι είναι για τον κόσμο περισσότερο. Για τον κόσμο. Ναι, απλώς να μας διευκρινίσετε. Υποσχεθήκα μου διάφορα ότι να πιάσουν τα boxes, ότι να γάμουν, να φτιάξουν, να γίνουν, να πάμε στο Γασιπί, να πουλήσουμε σιγιασίες. Τι γίνεται, τι γίνεται, τι γίνεται, τι γίνεται, τι γίνεται, τι γίνεται, τι άσχετα ποιος μου τα έμεινε και τι μου είπαν. Το θέμα είναι ότι σίγουρα προσπαθούν κάποιοι να βοηθήσουν, δεν το κρυβώ. Έχω 2-3 άτομα δίπλα μου βοηθούν. Αλλά με το Γάσι Πί έφαμε μπικ μανίκα. Στα κυπριακά. Δηλαδή. Καταλάβαμε. Μετάφρασε τον μπικ μανίκα. Ο Νεκτάριος κάτι θέλει να ρωτήσει τον κύριο Τορναρίτη. Θα ρωτήσω. Ήξερε εσύ, του έκανε στον δημοσιογράφο τώρα τελευταία. Κόρμπο, ό,τι είχαμε πει, εγώ δεν ξέρω. Αξίζει χάρη. Πούμε και συγχαρητήρια στο Αποέλ. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε το πράγμα που έγινε απόψε. Διότι ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη. Δεν έδειχνε τίποτα στο πρώτο ημίχρονο ότι να γίνει κάτι τέτοιο. Το πρωτάθλημα είναι σε αρπαστικό φέτος. Απίστευτο. Μ' αρέσει πολύ.